Υπουργέ, ανακοινώθηκε ένα καινούριο πακέτο μέτρων για την ενίσχυση και των επιχειρήσεων αλλά και των εργαζομένων. Βέβαια δεν τελειώνουμε εκεί γιατί υπάρχουν και εκκρεμότητες ακόμα που αφορούν τους μακροχρόνιους άνεργους. Έχουμε κάποια θέματα, κύριε Υπουργέ, σε σχέση με την επιδότηση επιχειρήσεων, ιδιαίτερα εκείνων οι οποίες είναι ομόρυθμες εταιρείες και οι οποίες διαμαρτύρονται εδώ με πολλά μηνύματά τους ότι αυτοί δεν επιδοτούνται, δεν παίρνουν καμία είδους ενίσχυση. Έτσι είναι, κύριε Υπουργέ? Πρώτα απ' όλα να σας πω ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε μία εξίσωση με συγκεκριμένους περιορισμούς δημοσιονομικούς και ταμιακούς και με πολλούς αγνώστους. Με έναν ιδιαίτερα άγνωστο παράγοντα που είναι η έκταση της κρίσεως. Αντιλαμβάνεσαι συνεπώς ότι αν δεν έχουμε την έκταση της κρίσεως δεν μπορούμε να λάβουμε εκείνα τα μέτρα που θα θέλαμε όταν θα ξέραμε τον χρονικό ορίζοντα αυτής. Σε αυτή την εξίσωση προσπαθήσαμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που έχουν 2 εκατομμύρια μισθωτοί, για την ακρίβεια 1,7 εκατομμύρια μισθωτοί, 800.000 ελεύθεροι επαγγελματίες, επιχειρήσεις και 700.000 ελεύθεροι επαγγελματίες. Καταστρώσαμε το σχέδιο και υλοποιούμε το σχέδιο. Ένα συνεκτικό σχέδιο. Από την προηγούμενη εβδομάδα που μιλήσαμε και μου θέσατε κάποιους προβληματισμούς και εύλογα ερωτήματα, νομίζω ότι ήρθαμε και καλύψαμε αρκετά από αυτά τα θέματα τα οποία αναδείξαμε. Όντως. Και είμαι στη διάθεσή σας να αντιμετωπίσουμε το προσοχές διάστημα και άλλα θέματα. Παράδειγμα, με είχατε ρωτήσει την προηγούμενη εβδομάδα αν θα μπουν και άλλοι ΚΑΔ και άλλα επαγγέλματα μέσα στην περίμετρο της προστασίας. Αυτό έγινε με πληρότητα. Με ρωτήσατε εάν θα αναλάβουμε κάποιες πρωτοβουλίες έτσι ώστε οι συνταξιούχοι οι πάνω των 70 ετών, που θέλω να σας πω επειδή έχω τα στοιχεία μπροστά μου, είναι 107.000 με φορολογικές υποχρεώσεις, θα έχουν μια παράταση σε αυτές έτσι ώστε να εξυπηρετηθούν. Ναι, δόθηκε παράταση μέχρι 10 Απριλίου. Με ρωτήσατε την προηγούμενη εβδομάδα τι θα γίνει με τους δευτερογενείς ΚΑΔ. Μπήκανε και αυτοί μέσα. Με ρωτήσατε την προηγούμενη εβδομάδα εάν θα υπάρχει κάποια παράταση στην Εργάνη για τις επιχειρήσεις τις οποίες κλείσανε και να μην είναι τέλος του έτους. Ναι, υπάρχει παράταση. Και για να έρθω στον πυρήνα του ερωτήματός σας, πλέον καλύπτουμε όλες τις νομικές μορφές εκτός από ανώνυμες εταιρείες και η εταιρεία θα χρηματοδοτηθεί σε αυτόν που είναι ο βασικός μέτοχος, δηλαδή αυτός που έχει το λογαριασμό του νομικού προσώπου. Καλύπτουμε και αυτές τις μορφές επιχειρήσεων πλέον. Έστω και αν δεν έχει υπαλλήλους αυτή η εταιρεία, η ομόρφωση ναι, εταιρεία. Διότι έχουμε πει ότι μέχρι 5 εργαζόμενους. Μέχρι 5 εργαζόμενους. Εάν δεν έχει εργαζόμενους και είναι μια εταιρεία μονοπρόσωπη. Το ίδιο. Αφού είναι μέχρι 5 είναι το ίδιο. Απλά άρα, το ίδιο πρόσωπο δεν μπορεί να πάρει 2 φορές 800 ευρώ. Ακριβώς. Ούτε αν είναι συνέτεροι, ας πούμε, γιατί λένε κάποιοι ότι είμαστε συνέτεροι. Δεν μπορούν να πάρουν και οι δύο συνέτεροι. Δεν μπορούν να πάρουν και οι δύο συνέτεροι. Θα πάρει αυτός τον οποίο υπάρχει ο κωδικός επιχείρηση. Ναι. Βλέπουμε αλλά την κατάσταση. Καλύπτουμε όλες τις νομικές μορφές πλέον. Κύριε Υπουργέ, βλέπουμε την κατάσταση στις τράπεζες. Είναι κάτι το οποίο και η ελληνική αστυνομία, προηγουμένως ο εκπρόσωπός της, έκανε έκκληση. Είδατε την κατάσταση που επικρατεί έξω από τις τράπεζες. Θα σας δείξουμε μία εικόνα. Αυτή είναι, χωρίς να κάνουμε ρεπορτάζ, είναι άνθρωποι όλων των ηλικιών και οι περισσότεροι είναι, και παρακαλώ να πάμε την Καλυθέα να δει και ο κύριος Υπουργός. Βλέπουμε ήδη την εικόνα. Είναι άνθρωποι οι οποίοι λένε ότι εμείς έχουμε διάφορες εκκρεμότητες και πρέπει υποχρεωτικά να πάμε στο κισέ της τράπεζας. Κοιτάξτε πόσοι άνθρωποι είναι. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που βλέπετε και είναι μία τράπεζα μόνο. Έχω την εντύπωση ότι στα περισσότερα υποκαταστήματα των μεγάλων αστικών κέντρων αυτή είναι η εικόνα. Θέλω να σας πω ότι σε ό,τι αφορά τις συναλλαγές των φορολογουμένων με τη δημόσια διοίκηση, κάναμε το καλύτερο που μπορούσαμε και σε ό,τι αφορά με τις τράπεζες. Από εκεί και πέρα, έχουμε δώσει συγκεκριμένες κατευθύνσεις στις τράπεζες στο τι συναλλαγές πρέπει ή μπορούν να γίνουν από τον ΚΙΣΕ και έχουμε πει αυτές να ελαχιστοποιηθούν. Βγήκαν οι σχετικές ανακοινώσεις από την Ελληνική Ένωση Τραπεζών. Κάνω έκκληση στους πολίτες να χρησιμοποιούν κατά το ελάχιστο δυνατό την επαφή τους με τα ΚΙΣΕ. Υπάρχουν τα αυτόματα μηχανήματα και ό,τι μπορεί να γίνεται ηλεκτρονικά. Και θα επανέλθουμε σήμερα και αύριο με τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων προς το τραπεζικό σύστημα, έτσι ώστε να καλύψουμε ό,τι μπορούμε περισσότερο από τα προβλήματα τα οποία δημιουργούνται.
Είναι δεσμευμένοι λογαριασμοί, κύριε Υπουργέ. Να σας πω ορισμένες ενδεικτικές περιπτώσεις που μου έρχονται. Δεσμευμένοι λογαριασμοί που υποχρεωτικά για να πάρουν τη σύνταξή τους πρέπει να πάνε στον ΚΙΣΕ. Όσοι έχουν κάνει ρύθμιση του νόμου Κατσέλη, λέει, μόνο στον ΚΙΣΕ μπορούν να πληρώσουν και μάλιστα σε μετρητά. Εάν αληθεύει αυτό, είναι εγκληματικό. Σε περίοδο που τους λέμε ότι ξέρεις κάτι, μην χρησιμοποιείς μετρητά και μην πηγαίνεις στον ΚΙΣΕ. Θα δούμε το θέμα, θα το αξιολογήσουμε και τις αμέσως επόμενες ώρες θα αναλάβουμε πρωτοβουλίες. Και οι χρεώσεις επίσης από τις τράπεζες λειτουργούν αποτρεπτικά για πολλούς, λένε, για να πάνε στα ΚΙΣΕ. Κοιτάξτε, μιλάτε με έναν Υπουργό Οικονομικών, όχι με έναν διοικητή μιας τράπεζας. Σαφώς. Μπορώ να αναλάβω συνεπώς τις ευθύνες της ελληνικής διοίκησης προς το τραπεζικό σύστημα και προς τους Έλληνες φορολογούμενους. Είμαστε σε διαρκή επικοινωνία με το τραπεζικό σύστημα. Θέλω να σας πω ότι έχουν γίνει βήματα προόδου προς την κατεύθυνση που λέτε της μη προσωπικής επαφής και με τον εργαζόμενο, γιατί υπάρχει και ένας κίνδυνος και για τον εργαζόμενο στις τράπεζες. Πρέπει να αναγνωρίσουμε και αυτό το σημείο. Βέβαια, το καλύτερο δυνατό. Βέβαια. Κύριε Υπουργέ, για τους μακροχρόνιους άνεργους, σας το είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, δεν ξέρετε πόσοι άνθρωποι μας παίρνουν τηλέφωνο. Είναι άνθρωποι οι οποίοι κουτσά στραβά τα φέρανε βόλτα το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Και για να είμαστε ειλικρινείς, πολλές φορές κάνοντας 1, 2, 3 μεροκάματα το μήνα. Και μάλιστα μπορεί να ήταν και μαύρη εργασία αυτή. Να το δούμε όμως, να δούμε την ανθρώπινη πλευρά του. Και το λέω στον Υπουργό Οικονομίας, αλλά προσπαθώντας να μιλήσω ειλικρινά. Από αυτούς που βλέπουμε στον δρόμο και μοιράζουν τα φυλάδια, ξέρετε πόσο να πάρουν αυτοί οι άνθρωποι, 10, 12, 15 ευρώ την ημέρα. Και αν τα πάρουν, έχει κοπεί αυτό. Ούτε ασφάλεια είχαν, ούτε εργόσιμο. Αφήστε που με το εργόσιμο είναι, εξαιρούνται από την επιδότηση αυτοί οι άνθρωποι. Δεν τους αναγνωρίζει το ελληνικό κράτος μέχρι στιγμής. Οικιακές βοηθούς, οικοδόμους, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους. Για αυτούς τους ανθρώπους θα κάνουμε κάτι. Εργόσιμο και μακροχρόνιο άνεργος. Θέλω να σας πω ότι ανθρώπινη διάσταση έχουμε όλοι μας. Και το αποδεικνύουμε κάθε μέρα που εργαζόμαστε από το πρωί μέχρι το βράδυ με αρκετούς συνεργάτες λειτουργούς της δημόσιας διοίκησης και τους ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό, έτσι ώστε να κάνουμε το βέλτιστο για την ελληνική κοινωνία. Θέλουμε να απλώσουμε ένα δίκτυο προστασίας πάνω σε εργαζόμενους και εργοδότες και με αίσθηση κοινωνικής δικαιοσύνης. Υπάρχει ένα κεφάλαιο που λέγεται ανεργία, που λέγεται μακροχρόνια ανέργεια. Επεκτείναμε με τον συναρμόδιο Υπουργό και ουσιαστικά επισπεύδοντα Υπουργό Εργασίας τα επιδόματα ανεργίας. Προχωράμε σε προγράμματα κοινοφελούς εργασίας, τα οποία μέσα στον μήνα Απρίλιο θα καλύψουν 36.500 ανέργους και προβλέπουμε τον Μάιο να ξεπεράσουμε αυτά τους 100.000 και θα αναλάβουμε πολλές ακόμα πρωτοβουλίες προς αυτήν την κατεύθυνση. Και Παπαδάκη, είμαι πάντα ειλικρινής μαζί σας. Όλη την κοινωνία ταυτόχρονα σε ένα πρόβλημα που δεν ξέρουμε την έκτασή του και προέκυψε ξαφνικά την υγειονομική κρίση, προσπαθούμε να την αντιμετωπίσουμε με την μέγιστη δυνατή κοινωνική ευαισθησία. Σας είπα προηγουμένως κάποιους αριθμούς για να έχετε πλήρη αίσθηση. 1,7 μισθωτοί σε 4 διαφορετικές πλατφόρμες, οι οποίες στήθηκαν μέσα σε 10 ημέρες, προκειμένου εργοδότες και εργαζόμενοι να κάνουν χρήση των προνομίων ή αυτών που έχει επιλέξει η ελληνική πολιτεία να δώσει στην ελληνική κοινωνία. Άρα προσπαθούμε το καλύτερο με περιορισμούς χρονικούς και υλικούς, αλλά θεωρώ ότι ήδη αυτό παίρνει σάρκα και οστά. Θα κάνουμε πολύ περισσότερα στον τομέα που με ρωτήσατε. Κύριε Υπουργέ, όση ώρα μιλάτε, υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, οικοδόμοι, καντινιέριδες, όντως η οικονομία μας πήγαινε καλά. Όντως είχε αρχίσει να δουλεύει η οικονομία. Όντως είχαμε δει άσπρη μέρα. Ξαφνικά αυτό κόπηκε. Δεν έχουμε μεροκάματο να πάμε στο σπίτι. Για μας, γιατί δεν υπάρχει μέρημνα. Από αυτό που ανακοινώσαμε χθες και σε 1 με 2 ώρες θα εξειδικεύσουμε, περιλαμβάνονται αυτές οι κατηγορίες τις οποίες αναφέρατε μέσα. Περιλαμβάνονται οι οικοδόμοι, οι υδραυλικοί, αυτοί είναι μέσα. Περιλαμβάνονται. Μάλιστα. Αυτό είναι είδηση, Δημήτρη Χριστούλια. Μάλιστα. Είναι μεγάλη είδηση, Γιώργο. Θα πάρουν και οι οικοδόμοι το επίδομα, κύριε Υπουργέ, για να γίνουμε σαφείς. Σας είπα ότι περιλαμβάνονται αυτές οι κατηγορίες εργαζομένων. Μάλιστα. Και πολλές αυτό ακόμα. Που λέτε είναι σημαντικό. Και ακόμα. Για αυτό που λέτε, οι οικοδόμοι, λοιπόν. Θα σας πω κάτι. Έχουμε καλύψει, όπως είπαμε χθες,
στο μεγαλύτερο κομμάτι της ελληνικής οικονομίας. Το 80% θα ανακοινωθεί σε λίγες. Ναι, σε ό,τι αφορά του ΣΚΑΒ, επειδή όλοι έχουμε εξοικειωθεί με αυτήν την ορολογία τώρα, το 90% αυτών. Άρα ουσιαστικά το μεγαλύτερο κομμάτι της κοινωνίας έχει καλυφθεί. Και σε όλες τις περιμέτρους που έχουμε στοιχειοθετήσει και υλοποιούμε, παντού υπάρχουν τα 800 ευρώ με κάποιες διαφοροποιήσεις σε ό,τι αφορά τους επιχειρηματίες, σε ό,τι αφορά τους εργοδότες. Κύριε Υπουργέ, τι γίνεται στην περίπτωση που σε ένα ζευγάρι ο ένας δικαιούται τα 800 ευρώ και ο άλλος εργάζεται, δικαιούται και την έκπτωση ενοικίου των 800 ευρώ? Η έκπτωση ενοικίου είναι μόνο για τις επιχειρήσεις οποίες κλείσαμε. Και είναι για τους εργοδότες και τους εργαζόμενους. Άρα ο εργαζόμενος που το έχει ως πρώτη κατοικία σε εταιρεία, επιχείρηση την οποία κλείσαμε, το δικαιούται. Άρα το δικαιούται και η οικογένεια. Άρα αν είναι στο όνομά του, αν είναι στο όνομά του δηλαδή το συμβόλαιο ενοικίασης του σπιτιού, το δικαιούται. Σωστά. Αυτό μας λέτε. Έτσι. Σωστό, δεν είναι αυτό που λέμε? Σωστά. Για τις επιχειρήσεις που κλείσαμε. Και για τους εργαζόμενους αυτές τις επιχειρήσεις. Που έκλεισαν. Κύριε Υπουργέ, κάτι άλλο τώρα. Θα πληρώνουν το 60% του ενοικίου και οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι για την πρώτη τους κατοικία. Για τις επιχειρήσεις που έκλεισαν με κυβερνητική εντολή. Με κυβερνητική εντολή, με πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Υπάρχει αυτός ο οποίος εισπράττει. Και ο οποίος μπορεί να είναι ένας χαμηλοσυνταξιούχος των 400 ευρώ νοικοκύρης. Ο οποίος είχε φτιάξει το σπίτι του και είχε φτιάξει και μια γκαρσονιέρα 50-40 τετραγωνικών, την οποία νοικιάζει για να έχει ένα συμπληρωματικό εισόδημα. Δηλαδή 400-500 η σύνταξή του και ένα 200 το ενίκιο για να μπορεί να τα βγάλει πέρα. Γιατί δεν βάζετε εισοδηματικά κριτήρια έτσι ώστε αυτός ο άνθρωπος να έχει μια ευνοϊκή μεταχείριση, να μην καταστραφεί κι αυτός? Βεβαίως να βοηθήσουμε τον ένα, αλλά να μην καταστρέψουμε τον άλλο. Γι' αυτό έχουμε λάβει πρόνοιες και στο άλλο κομμάτι της εξίσωσης, λέγοντας, ακριβώς όπως θα ανακοινωθεί σε λίγο, αλλά είχαμε προειδεάσει, ότι για τους ιδιοκτήτες που εκμισθώνουν ακίνητα στις επιχειρήσεις αυτές, παρατείνεται μέχρι και τις 31 Οκτώβου του 2020 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις ΔΟΗ οφειλών, οι οποίες είναι πληρωτές μέχρι τις 31 Τρίτου του 2020, με δυνατότητα έκπτωσης 25% εάν καταβληθούν εμπρόθεσμα. Άρα, εγώ δεν χρώσαγα. Λέει ο άλλος, δεν χρώσαγα τίποτα εγώ. Δεν χρώσαγα τίποτα. Από εδώ και πέρα πώς θα βγάζω πέρα? Σας είπα καταρχήν ότι οι οφειλές δεν θα είναι τώρα. Μετατίθενται για αργότερα. Και θα δούμε τι πρόνοιες επιπλέον θα αναλάβουμε στο μέλλον για αυτούς, για τους ιδιοκτήτες. Άλλο ερώτημα έχουμε για να απαλλάξουμε τον κύριο Υπουργό, γιατί είχαμε δεσμευτεί ότι δεν θα τον κρατήσουμε πολύ ώρα, γιατί έχει υποχρεώσει. Να σας δώσω 3-4 στοιχεία. Τα οποία θα πρέπει να ξέρει η κοινωνία, όπως θα τα ανακοινώσουμε σε λίγο, τα είπαμε χθες, αλλά θα τα πω πιο συγκεκριμένα με ημερομηνίες σήμερα. Βεβαίως. Νομίζω ότι θα είναι ωφέλιμες. Βεβαίως. Για τους ΣΚΑΒ που ανακοινώσαμε τον μήνα Μάρτιο, 26 Τρίτου, θέλω να ξέρουν επιχειρήσεις και εργαζόμενοι τα εξής. Για τις επιχειρήσεις παρέχεται η δυνατότητα αναστολής καταβολής μέχρι και τις 31 Οκτώβου του 2020 των οφειλών από δηλώσεις ΦΠΑ, καθώς και των δόσεων των βεβαιωμένων οφειλών, οι οποίες είναι πληρωτές προς τις ΔΟΗ μέχρι τις 31 Τρίτου του 2020. Για τις δόσεις βεβαιωμένων οφειλών προς τη φορολογική διοίκηση, πληρωτές το μήνα Μάρτιο, παρέχεται δυνατότητα έκπτωσης 25% εάν καταβληθούν εμπρόθεσμα. Υπάρχει δυνατότητα αναστολής καταβολής ασφαλιστικών εισφορών εργαζόμενου και εργοδότη, πληρωτές το μήνα Μάρτιο έως 39 του 2020 και δόσεων βεβαιωμένων οφειλών προς ΕΦΚΑ έως 36 του 2020. Η αναστολή αφορά το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζόμενων της επιχείρησης. Για τα ενίκια μιλήσαμε, έχουμε την αποζημίωση ειδικού σκοπού των 800 ευρώ, το τονίζω πολύ σημαντικό, με πλήρη κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών επί του ονομαστικού μισθού από την ελληνική πολιτεία, από το κράτος, από την κυβέρνηση, επιπλέον στους εργαζόμενους μισθωτούς, των οποίων η σύμβαση εργασίας τίθεται σε προσωρινή αναστολή, προβλέπεται δυνατότητα αναστολής πληρωμής βεβαιωμένων οφειλών Μαρτίου προς τη φορολογική διοίκηση για 4 μήνες, με δυνατότητα έκπτωσης 25% εάν καταβληθούν εμπρόθεσμα.
Επιπροσθέτως, αναστολή παράτασης προθεσμίας καταβολής δόσεων προς τον ΕΦΚΑ για 3 μήνες. Και κάτι τελευταίο, για όλες τις επιχειρήσεις οι οποίες μπαίνουν τον Απρίλιο, παλιές και νέες, υπάρχει και άλλη μια πρόβλεψη. Παρέχεται η δυνατότητα συμψηφισμού ποσοστού 25% της αξίας του ΦΠΑ πληρωτέου το μήνα Απρίλιο, που θα εξοφληθεί ολοσχερός και εμπρόθεσμα μέχρι και τις 34 του 20, με οφειλές των ίδιων προσώπων που είναι βεβαιωμένες ή πρόκειται να βεβαιωθούν από τη φορολογική διοίκηση και οι οποίες είναι πληρωτές από τον Μάιο και μετά. Άρα, καλύπτουμε πολύ μεγάλη γκάμα της ελληνικής κοινωνίας, δίνοντας τη δυνατότητα να ανακουφιστεί ένα μεγάλο κομμάτι αυτής, νοικοκυριά και επιχειρήσεις, απλώνοντας δίκτυ προστασίας και δείχνοντας τη μέγιστη δυνατή κοινωνική ευαισθησία. Και προσωπικά είμαι στη διάθεσή σας να καλύπτουμε όσο μπορούμε λάθη και παραλήψεις που έχουμε κάνει ή θα κάνουμε, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι ξαφνικά προέκυψε ένα τεράστιο πρόβλημα που θα πρέπει να είμαστε εδώ, όρθιοι και δυνατοί, για να το αντιμετωπίσουμε, γιατί υπάρχει και η επόμενη μέρα της ελληνικής οικονομίας που πρέπει να μας βρει και γερούς και δυνατούς. Μάλιστα. Και για την οποία θα έχουμε να μιλήσουμε, γιατί έχουμε να πούμε πολλά πάνω σε αυτό, κύριε Υπουργέ. Κύριε Υπουργέ, μία πρόταση, εάν θέλετε. Έκπτωση ενοικίου για τους εργαζόμενους στις επιχειρήσεις που έκλεισαν με πράξη νομοθετικού περιεχομένου από την κυβέρνηση. Εάν εγώ, λέει τώρα, και δεν είναι ένας, είναι καμιά δεκαπενταριά που μόλις σας ακούσανε στείλανε το ερώτημα. Έχω δικό μου σπίτι. Αλλά έχω γιο, ο οποίος σπουδάζει, κόρη, η οποία σπουδάζει. Και της πληρώνω το ενίκιο. Στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα, στην Θράκη, στα νησιά, στη Μυτιλήνη, στην Λέσβο. Μπορώ να μεταφερθεί εκεί η έκπτωση του ενοικίου, γιατί είναι του παιδιού μου που πληρώνω εγώ και σπουδάζει? Θα ήθελα να το δούμε. Αυτή τη στιγμή δεν προβλέπεται κάτι. Πράγματι είναι ένα πρόβλημα. Ένα πρόβλημα είναι που ένα πρόβλημα. Ειδικά ενοίκια. Βεβαίως αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, διωγγώνει το πρόβλημα στην άλλη πλευρά της εξίσωσης, που επίσης μου είπατε τι θα κάνουμε και για εκείνους. Έχετε δίκιο. Άρα, γιατί είναι πρόσκαιρεμος και πίσω ρέμα. Είναι έτσι. Προσπαθούμε συνεπώς. Είναι ένα θέμα το οποίο θα το αξιολογήσουμε. Έτσι, μια έτσι είναι όπως το λέτε. Από μένα. Υπάρχει σκέψη να καταβάλω τη... Η τελευταία είναι πάντα σχετική. Υπάρχει σκέψη να καταβάλλονται οι συντάξεις σε διαφορετικές ημερομηνίες για να μην παρατηρείται ο συνωστισμός που βλέπουμε σήμερα στις τράπεζες? Ναι, δόθηκαν σε 2 διαφορετικές ημερομηνίες. Σε πολύ περισσότερες δεν μπορούσαν να γίνουν μεταξύ ΙΚΑ και Δημοσίου. Διότι, όπως ξέρετε, υπάρχει ενιαία αρχή πληρωμών που βλέπει, κάνει ανάγνωση κάποιων κωδικών την ίδια ημέρα. Κάναμε το καλύτερο που μπορούσαμε σε ό,τι αφορά τη δημόσια διοίκηση. Και καλέσαμε έγκαιρα τους πολίτες και τις τράπεζες που βγάλαν συγκεκριμένες ανακοινώσεις να υπάρχει όσο γίνεται μεγαλύτερη κατανομή. Γι' αυτό και ήρθαμε και είπαμε ως φορολογική διοίκηση ότι τις φορολογικές υποχρεώσεις του πολίτη που ήταν στο τέλος του μήνα τις μεταθέτουμε μέχρι 10 Απριλίου για αυτούς που είναι πάνω από 70 ετών. Ακριβώς για να διευκολύνουμε την κατάσταση. Μια τελευταία ερώτηση από το στούντιο, κύριε Υπουργέ. Τελευταία. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Γιάννης Παπαγιάννης. Γιάννη. Να ρωτήσω το εξής. Έλα, γιατί θα μας φας την ερώτηση. Όχι, αλλά πρέπει να το ρωτήσω νομίζω αυτό, γιατί ήταν σημαντικά τα όσα είπε χθες ο Υπουργός. Είπατε χθες ότι αντέχει η ελληνική οικονομία για 2-3 μήνες, χωρίς μαξιλάρι και περικοπές μισθών, σωστά? Όχι. Δεν μίλησα για περικοπές μισθών. Δεν είναι αυτό στο τραπέζι. Περικοπές μισθών στο δημόσιο δεν είναι στο τραπέζι. Αυτό που είπα είναι ότι δεν χρειάζεται, με βάση το βασικό σενάριο που τρέχει η ελληνική κυβέρνηση και το Υπουργείο Οικονομικών, να χρησιμοποιηθεί το μαξιλάρι ασφαλείας για τους επόμενους 2 με 3 μήνες. Μάλιστα. Άρα διαψεύδεται κατηγορηματικά, γιατί έχει σημασία. Ρωτάει πάρα πολλοί κόσμος, κύριε Υπουργέ, για τους μισθούς των δημοσιών υπαλλήλων. Κατηγορηματική διάψευση. Νομίζω ότι ήμουν πάρα πολύ σαφή. Με το βασικό σενάριο δεν έχει τεθεί αυτό στο τραπέζι. Μάλιστα. Ωραία. Κύριε Υπουργέ, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Υπουργέ. Να σας ευχαριστήσουμε. Πολύ την πρόσκληση.